αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχεις στη Novibet. Με τα Novibet TV Highlights για να βλέπεις ξανά όποια φάση του παιχνιδιού σε ενδιαφέρει, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις. Δύο. Καρβαλιά, λέ. Ποιος θα πιο, Αβραμίδης, Στρατής. Ήμασταν γήπεδο. Δύο. Τρία, άντε με λίγο. Για να μην πούμε το ίδιο. Παιδιά, και σε άθροισμα δεν πιάνει τη βάση. Ναι. Πέσε. Εντάξει, ο Πασχαλάκης... Δεν πιέστηκε ιδιαίτερο. Ναι. Έβγαλε κάτι. Να βάλει μέχρι, γιατί, ξέρεις, το 5 είναι και κάτι ότι μπορεί να έχει κάνει λάθη, μπορεί να έχει κάνει... Δεν μπορείς να του προσάψεις κάτι. Βάλ το 6. Φίλος. Πέρασε τη βάση. Λοιπόν. Ρέτσος, Μπιανκόνε, Ορτέγα, Ροντινέι. Λοιπόν, Ρέτσος 8, Μπιανκόνε 5, Ορτέγα 3, Ροντινέι 4. Ρέτσος 7, Μπιανκόν 5, Ορτέγα 4, Ροντινέι 7. Τόσο καλά στο Ροντινέι. Στο πρώτο ημίχρονο για μένα ήταν καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Έκανε μισκίνο μαρκάρι, συμμαχή στο... Ναι, εντάξει. Εντάξει ήταν... Μαρκέρπο δεν ήταν, ήτανε... Καράτα Κίτ. Εντάξει, καλά τα κοίτα, δεν το λέγανε, εντάξει. Ορτέγα λοιπόν, ήταν πολλά λάθη μαζεμένα. Μάντι που λέει και η φίλη μου η Ελένη, ποντένσε μάσκουρα. Λοιπόν, στον Νέσε θα βάλουμε ένα 5, στο Μανατή θα βάλουμε ένα 4, στον Ποντένσε θα βάλουμε ένα 3 και στο Μασούρα θα βάλουμε 9. Έσε 6, Μαντί 5, Ποντένσε 6, ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο, Μασούρα 7. Ξέρεις γιατί του βάζω 3 του Ποντένσε. Γιατί έχω βαρεθεί το Ποντένσε να κάνει το κάτι παραπάνω. Εντάξει, ο Χριστός και η Παναγία. Στο δεύτερο έκανε πράγματα, τα take-ons που λέμε, αυτά τα ένας με έναν κτλ. Δηλαδή και... βοήθησε τον Ολυμπιακό στο ανέβασμά του, είναι αλήθεια. Λοιπόν, Ναβάρο Φορτούνης. Στον Τίμιο Φρά Ναβάρο θα βάλουμε ένα 7, επειδή τον αδικήσαν και με το πέναλτι. Και στο Φορτούνη θα βάλουμε ένα 7. Δεν μπορώ να πω ότι χτες μ' άρεσε ο Ναβάρο. Καταρχήν δεν βγήκε μια φορά πρώτο στην μπάλα. Έχει πλάσει συμμετοχή στο πέναλτι και στο συνδυασμό. Στο γκολ. 6 και 7. 6-7. Θα βάλουμε και στην ΑΕΚ. Θα βάλουμε και στην ΑΕΚ. Όμως, βάλουμε και στην ΑΕΚ στο φίλο μας. Στο φίλο σας, τον κύριο Αλμέιδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε ένα φίλο στην Αλμέιδα. Στην συνέντευξή που την άλλη φορά αγκαλιές ήσασταν. Μας ενώνει Λάτσιο, η αλήθεια είναι. Μας χωρίζουν άλλοι. Λοιπόν, στο Ματίας Αλμέιδα θα βάλουμε ένα 8. Γιατί έχει κάνει ωραία κίνηση, είναι και καμαρότος. Θωράκισε καλά, θα συμφωνήσω με το 8, θωράκισε καλά και την ομάδα αυτό με το Γιόνσον Σιμάνσκι. Ναι. Διάβασε καλά. Που έβλεπε δηλαδή ότι δεν τραβάει, είδε γιατί είναι και ατομική απόδοση. Είδε τα χαέρια του με τα προηγούμενα μάτς. Γιατί... Και ένα στο κέντρο και... Του τάχωνε ο Ραπτόπουλος όλο αυτό είπε... το καιρό. Πάμε. Θεγγε ο Ραπτόπουλος, μου τάχωσε πολύ άσχημα. Λοιπόν. Στάνκοβιτς θα του βάλουμε ένα 7, γιατί εντάξει, δεν έκανε και κάτι τρομερό. Δεν μπορεί να κάνει. Σε καλή φόρμα. Δεν έκανε τη μεγάλη απόκρουση, αλλά δεν φταίει. Με τον Βόλο έκανε τις μεγάλες αποκρούσεις. 7 και από μένα. Εδώ το βαθμολογούμε για τον αγώνα Ολυμπιακού ΑΕΚ. Ναι, εννοείται. Ο Βόλος είναι άλλο. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τις αμυντικούς της ΑΕΚ. Λοιπόν, στον Γκάλεν θα βάλουμε ένα 5 γιατί. Είναι... Για το πέναλτι. Ναι. Στο Βίτα θα βάλουμε ένα 7 γιατί είναι ο δυνατός. Στο φίλο σου τον Λάζαρο Ρότα θα βάλουμε ένα 8 γιατί προσπάθησε. Και στο 8 στο Ρότα. Ναι. Θα βάλουμε και ένα, και θα βάλουμε ένα 7 στο CDB. Γιατί έπαιξε και σε θέση. Και ένα 7 στο CDB. Θα βάλουμε έτσι για 8 στο Ρότα. Ναι, θα βάλουμε 8 στο Ρότα. Ούτως είναι αυτό το θέμα. Το καλύτερο παίχτη τον έχει κάνει. Δηλαδή. Τίμιος. Λοιπόν. Τίμιος. Από μένα Κάλεν 6, Βίντα 8. Για μένα αυτό ήταν ο καλύτερο. CDB τι έβαλε, συγγνώμη, για Βραμίδη. 7. Κάλεν 6, Βίντα 8. Ρότα 7, CDB 7. Ήταν 8... καλύτερο στο CDB, αλλά επειδή έπαιξε κόντρα στη θέση του Ρότα, τον βάζω έτσι εις άξιο. Το 8 στο Ρότα το βάζετε... 7. Το 7 σαν Ολυμπιακός, επειδή ήταν από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, Σιμάνσκι, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Άμραμπατ. Λοιπόν, στο Σιμάνσκι θα βάλουμε ένα 8, στον Πινέδα θα βάλουμε ένα 9. Στον Κατσίνοβιτς, επειδή βοήθησε πάρα πολύ, κυρίως και αμυντικά. Αμυντικά για να καλύπτει το Ρότα, θα του βάλουμε ένα 7. Και στον Άμραμπατ, έτσι κόντρα για τον κύριο Ραπτούμπλο, θα του βάλει 9. 8, 8, 7, 8. 8, 8, 7, 8. Ναι. Γκατσίνοβιτς, με λίγο με απογοητεύει τελευταίο καιρό στο δημιουργικό κομμάτι. Στις ψηλές ήταν καλός. 8 στο Ρότα γιατί έκανε την ασίστ στο Φορτούνη στη φάση του γκολ. Άσε μωρέ τώρα. Τώρα άλλη μια χασομάρα ο Λίγκης που δεν έχει δει κανένα παιχνίδι και μου λέει τώρα άσε με τώρα μωρέ. Λοιπόν, στον Τζούπερ θα βάλουμε 9 και στον Καρισιά θα βάλουμε 10.
8-9. Τι είπατε? Εσύ λες 9-10, εγώ λέω 8-9 με τη σειρά όπως βλέπουμε. 8 Τσούμπερ, 9 Λιβάη. Αυτό που θες από το παιχνίδι σου, το έχεις στη Novibet. Με τα Novibet TV Highlights, για να βλέπεις ξανά όποια φάση του παιχνιδιού σε ενδιαφέρει, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις.